Ο δικός μου πήγε για μπάνιο. Ενώ ο δικός πήγε όλο στη θάλασσα χωρίς να έχουν ζητήσει μπάνιο. Και χωρίς να ξέρουν να κολυμπούν. Ο Γιώργος πάντα πίστευε ότι η δουλειά που έκανα ήταν εύκολη. Ιδού η Ελλάς, ιδού και το πίδημα, Γιώργο. Το δικό μου δεν τον είδε πως την έκανε. Όταν βλέπεις χοντρό να παρατάει γύρω με τζατζίκ στη μέση, κάτι τρέχει. Ο Γιώργος είναι αθώος. Κι όμως το έλλειμμα το γνώριζε. Το έλλειμμα το γνώριζε, τις συνέπειες του ελλείμματος δεν κατάλαβε. Ο Γιώργος δεν ξέρει οικονομικά. Και ο Κώστας που δεν ήξερε μόλις γιατί το νόμο να μεγαλώνουν, την έκανε. Δεν χρειάζεται, δεν βλέπεις το νόμο πάει πάνω, είσαι την πίεση, φεύγεις. Ό,τι του λέγανε έκανε, τι να κάνει, πήρε ειδικούς. Όταν πας σε ένα γιατρό και σου λέει πάρε το φάρμακο, ο Γιώργος πήρε απλά το φάρμακο που του δώσανε. Και η τελευταία αγριά διαβάζει τις απενδείξεις. Αυτό έχω να σου πω. Τις διάβασε πράγματι, απλά είχε μερικές δύσκολες λέξεις και του τις μεταφράσανε λάθος. Αρχίσω να το λυπάμαι. Δεν τον είδες που έβγαλε έρπη. Θυμάσαι κανέναν από εμάς που κυβέρνησε να βγάλαμε ποτέ έρπη. Έβγαλε ο Σιμίτης έρπη. Ούτε μετά τα ίμια. Ούτε όταν είπε ευχαριστούμε τους Αμερικάνους, έβγαλε έρπη. Ο Ερπέτης. Ο Σάβρας. Ο Γλίτσας. Γι' αυτό επιμένω ότι ο Γιώργος είναι αθώος. Και τι θα κάνει τώρα? Θα λέει ανοησίες για να κρατήσει την εξουσία. Δεν υπάρχει άλλος. Α, θα μείνει πολύ καιρό. Θα γεννηθεί ο άλλος. Όταν η ιστορία φτάσει σε αυτό το σημείο, οι λαοί γκαστρώνονται και γεννάνε άλλον. Αυτό έχω να σου πω. Άλλος που δεν τον ξέρουν ήδη τα κανάλια, που δεν τον έχουν εγκρίνει ήδη επιχειρηματίες, δεν μπορώ να το φανταστώ. Άμα ο Μητσοτάκης ήταν νεότερος, θα τον ξαναφέρνανε. Μικρός είναι ακόμα. Έχει όλο το καιρό μπροστά τον μπέμπης. Δεν τον θες καθόλου να έρθει εδώ γι' αυτό, ε? Με τίποτα. Εκεί κάτω στη γη. Και να σου πω, αυτός που θα έρθει είναι Πασόκ, είναι η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ το πήρα μαζί μου. Το Πασόκ είναι εδώ, μάστρα και με ουρανό. Δεν είναι εκεί. Και αυτοί που κυβερνάν τότε τι είναι? Είναι κυβερνήσεις μνημόσυνα. Ο Σιμίτης έκανε την κηδεία και ο γιος μου τα 40. Αυτή είναι η αλήθεια πράγματι. Μην είσαι σκληρός. Κάθε πατέρας οφείλει να είναι σκληρός με το γιο του. Τώρα σε χρειάζεται. Τώρα τον παράν όλοι. Πες το μια καλή κουβέντα. Παιδί μου, έχεις ακόμα τον κόσμο με το μέρος σου. Μη στηρίζεσαι σε εκδότες, μη στηρίζεσαι σε κανάλια. Χες την εικόνα σου, αγκάλιασε τον κόσμο και πήγαινε μαζί του. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Δεν ανήκει στο Στρος, στον Καν, στη Μέρκελ, στον Τρισέ. Δεν αγαπούν τη χώρα μας αυτή περισσότερο από μας. Ξύπνα Γιώργο και άκου τον εαυτό σου. Η αλήθεια βρίσκεται εντός μας. Θες να πεις και εσύ κάτι στον ανήψιό σου, τώρα που έχει ανοίξει ο διάβλος? Σταμάτα να τρως και πήγαινε να βοηθείς το παιδί, να το πεις τι να κάνει, που του σκάψες το λάκκο και τον άφησες μέσα, χότρε. Μας ακούσανε? Γίνονται πολλές φασαρίες κάτω, πέφτει ξύλο. Πολύ φοβάμαι δεν μας άκουσαν, αλλά σε σένα που ακούς το λέω. Ο Γιώργος είναι αθώος με έναν τρόπο. Αθώος, κυρία μου, αθώος με έναν τρόπο. Και κατά μία έννοια είναι αθώος. Σίγουρα δεν συνειδητοποίησε έγκυρα, αλλά πάντα υπάρχει στον αθώο δίπλα, πάντα κάποιος άλλος θα βοηθάει. Πάντα. Δηλαδή, ας πούμε, η γυναίκα πάντα είναι. Περπάταγε μια χωριά του, που μου λέγανε τώρα αυτό, η Μάρα με έναν τάσο χωριανό της. Και κρατούσε το παιδί αυτό χωριά της, ωραίος. Βοσκός, ένα ντενικέ στο χέρι, είχε μια γκλίτσα στο άλλο του χέρι. Ένα κοτόπουλο κάτι τη μασχάλη. Μια κατσίκα δεμένη με ένα σκηνή.
Τον ήθελε η Μάρο όμως. Και ξέρεις πως είναι η γυναίκα μας, μπει η ιδέα. Σου βάζει την ιδέα και από εκεί που σε είναι υποψία στον μπουνταλά σου, σε υποψιάζει. Καθώς περπατάγα λοιπόν, πάνω από στο δάσος λέει η Μάρο, α, δεν έρχομαι μαζί σου. Γιατί της λέει αυτός, αθώος. Γιατί μπορεί να με βιάσει, της λέει. Με τον Τενεκέ, της λέει, την Κλίτσα, του Κοτόπουλου και την Κατσίκα. Πώς μπορώ να σε βιάσω. Και πού ξέρω εγώ. Αν δεν καρφώσει την Κλίτσα στο χώμα, δεν δες την Κατσίκα από την Κλίτσα, δεν καπακώσει την Κότα με την εκεί εκείνη τα χέρια σου ελεύθερα. Πώς το ξέρω εγώ. Την έβαλε την ιδέα. Χρειάζεται πάντα κάποιος να βάζει στον αθώο την κουβέντα. Είναι καιρός, κυρία μου, να ξυπνήσουν οι αθώοι. Εδώ είμαστε, κυρία μου. Εδώ και very, very χολοσκασμό. Παρακολουθούμε την κατάρρευση του πολιτικού σκηνικού. Δεν υπάρχει τέλος τετραετίας για την κυβέρνηση, μη φαντάζεσαι. Ο κόσμος αμάσιτο το βόδι δεν θα το καταπιεί. Ξυπνήστε!